Δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την διευθέτηση του προστίμου που επέβαλε η πολεοδομία Καβάλας προς την ΕΤΑΔ για αυθαιρεσίες σε κτίριο της ακτής Καλαμίτσας. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Παπαφιλίππου, η είσοδος στην ακτή θα είναι ελεύθερη και θα παρέχονται υπηρεσίες άριστης ποιότητας. Βεβαιώνω τους συμπολίτες μας και όλους όσους χρησιμοποιούν την πλάζα αυτή ότι το καλοκαίρι η πλάζα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τη μορφή που λειτουργούσε μέχρι τώρα, θα είναι δηλαδή μία λαϊκή πλάζ και η πρόσβαση σε αυτή θα είναι ελεύθερη. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα... Ναι, αλλά όμως θα καθαρίζετε, θα τακτοποιείτε. Προέχει η διαβεβαίωση αυτή, γιατί σας έχουμε κάνει γνωστό ότι υπάρχει και εκεί ένα σημαντικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή αποτελεί εμπόδιο. Και αυτό το ζήτημα ποιο είναι? Είναι ένα δυστυχώρατο πρόστιμο της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ που επιβλήθηκε από την Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλα σε βάρος της ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ φρονεί, και εγώ συμμερίζομαι την άποψή της, ότι η επιβολή του προστίμου αυτή ήταν μη νόμιμη. Εκκρεμεί τώρα βέβαια η υπόθεση στο ΣΥΠΟΘΑ, όπως επίσης έχει ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης από την πλευρά της ΕΤΑΒ στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. Η διαδικασία όμως εκείνη είναι πολύ χρονοβόρα. Εάν βρεθεί η λύση, που πιστεύω ότι είναι δυνατόν να βρεθεί η λύση μέσω του ΣΥΠΟΘΑ, θα μπούμε στην ουσία του ζητήματος για να δούμε με ποιους όρους θα παρακολουθεί στο Δήμο και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Πάντως, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Παπαφιλίππου, ουδε μία σχέση έχει το θέμα της ακτής Καλαμίτσας με αυτό του κτηρίου που στεγάζεται το παλιό δικαστήριο. Ο ίδιος δήλωσε ότι το θέμα της μεταβίβασης του πρώην δικαστικού μεγάρου στον Δήμο Καβάλας θα προχωρήσει με βάση την πρόταση της ΕΤΑΔ, η οποία μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει υπολογίσει το μισθοδοτικό κόστος. Παραλλήλως, ο Δήμος θα πρέπει να καταθέσει προϋπολογισμό των δαπανών που θα κάνει για την επισκευή και συντήρηση του κτηρίου, ώστε να υπάρξει συμψηφισμό και να δοθεί προς χρήση στον Δήμο. Αυτό είναι όριμο. Δεν συνδέεται με το θέμα της ακτής Καλαμίτσας. Είναι ανεξάρτητο. Εδώ είναι όριμα τα πράγματα. Να προχωρήσει το ζήτημα και να παραχωρηθεί η χρήση από την πλευρά της ΕΤΑΒ στο Δήμο Καβάλας. Απομένουν να γίνουν δύο ενέργειες, μία από την πλευρά της ΕΤΑΒ και μία από την πλευρά του Δήμου. Η ΕΤΑΔ θα πρέπει να υπολογίσει την ετήσια μισθωτική του αξία. Ο Δήμος θα πρέπει να καταρτήσει έναν αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου. Θα γίνει συμψηφισμός και θα παρασχεθεί η δυνατότητα στο Δήμο να πάρει τη χρήση αυτού του κτηρίου και να το χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο.